Lampros Fontoulis. Proszę bardzo. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απλά και μόνο το γεγονός που ξανασυζητάμε για ανταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία είναι αστείο. Η χώρα αυτή είναι εχθρική προς την Ελλάδα και την Κύπρο, δύο κράτη-μέλη της Ένωσης. Καθημερινά υπάρχουν παραβιάσεις στα σύνορα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ενώ συνεχίζεται η παράνομη κατοχή τμήματος της Κύπρου από την Τουρκία. Την ίδια στιγμή, χώρες της Ευρώπης εξακολουθούν να έχουν σχέση με την Τουρκία, προωθώντας τα δικά τους συμφέροντα. Η Τουρκία είναι κράτος εκβιαστής και τρομοκράτης και άμεση απειλή για όποιον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της. Μόνο μία γλώσσα καταλαβαίνει η Τουρκία, τη γλώσσα της πυγμής. Σταματήστε τις διαπραγματεύσεις, σταματήστε τις παροχές και επιβάλλετε άμεσα κυρώσεις που δεν θα αρθούν μέχρι η Τουρκία να άρει το casus belli κατά της Ελλάδος και μέχρι να αποχωρήσει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από την Κύπρο. Τότε και μόνο τότε θα μπορέσουμε να επανεξετάσουμε το εάν θέλουμε και μπορούμε να εμπιστευτούμε την Τουρκία αρκετά, ώστε να έχουμε κάποιες εμπορικές ισοσχέσεις και σε καμία περίπτωση ένταξη. Το κράτος του Σουλτάνου δεν έχει θέση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.